την εξέλιξη και τι ακριβώς συζητιέται και στην Ελλάδα για τον εμβολιασμό των παιδιών. Καταρχήν, επειδή έβλεπα τα γράμματα που βγαίνουν από κάτω στην οθόνη σας, ο εμβολιασμός των παιδιών από 16 μέχρι 18 ναι. είχε πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον FDA των Ηνωμένων Πολιτειών από την αρχή. Το εμβόλιο της Pfizer φτιάχτηκε από την αρχή για τα άτομα 16 ετών και, άνω. Και μεγαλύτερα. Mm-hmm. Και άνω, έτσι. Και σε αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Pfizer έχει κάνει αίτηση στον FDA των Ηνωμένων Πολιτειών για να πάρει αυτό που λέγεται Biologics License Application, δηλαδή να πάρει επίσημη αδειοδότηση, όχι αδειοδότηση επίγουσας χορήγησης, κανονικής χορήγησης, mm-hmm. όπως όλα τα εμβόλια. Άρα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, θα έχουμε, μέσα στο αυτό το μήνα ή τον άλλον, θα έχουμε εγκεκριμένο το εμβόλιο της Pfizer για χορήγηση σε ανθρώπους άνω των 16 ετών, όχι σε επίγουσα βάση, σε κανονική βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε όλα πλέον τα δεδομένα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας από την ευρύτερη εφαρμογή στον πληθυσμό που μας πείθουν ότι το εμβόλιο είναι απόλυτα αποτελεσματικό και πάρα πολύ ασφαλές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατρέ μου, πιστέψτε με, γιατί αυτά τα κόκκινα γράμματα που εμφανίζονται, τα είπα και λίγο πιο πριν, σε όλες τις εταιρείες όταν μπεις να διαβάσεις, ότι χορηγούνται για έκτακτη ανάγκη και γράφει ακόμη, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, λέει ότι κανένα εμβόλιο δεν είναι κατά της COVID όπως είναι και έχει δοθεί για έκτακτη ανάγκη, αν διαβάσει κάποιος αυτό. Άρα αυτό που μας λέτε τώρα είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Προφανώς είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και το λέω για να καταλάβουμε ότι όλες οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την έγκριση όλων των προηγούμενων εμβολίων έχουν ακολουθηθεί και εδώ. Mm-hmm. Τι συνέβη εδώ και γίνανε πιο γρήγορα τα εμβόλια? Χρηματοδοτήθηκε λόγω της παγκόσμιας αναγκαιότητας πάρα πολύ η φαρμακοβιομηχανία, ώστε έκανε όλες τις φάσεις ανάπτυξης τη μία σχεδόν εν παραλίλο με την άλλη. Μάλιστα. Και όχι τη μία φάση μετά την άλλη και αφού ήταν επιτυχημένη η προηγούμενη, και μείωσε τρομερά το χρόνο. Ταυτόχρονα οι ρυθμιστικές αρχές, ο FDA, ο EMA, δέχτηκαν να κρίνουν τα διάφορα περιστατικά που ήταν στις κλινικές μελέτες σε ζωντανό χρόνο online, όχι αφού τελειώσει όλη η μελέτη να σταλούν τα περιστατικά και εκ των υστέρων αρχίσει ο ρυθμιστικός οργανισμός να βλέπει ένα-ένα τα περιστατικά. Με το που ολοκληρωνόταν ένα περιστατικό, αμέσως απεστέλλετο στη ρυθμιστική αρχή, στον FDA, στον EMA, και οι επιστήμονες του FDA ή του EMA έλεγχαν την πραγματική ακρίβεια των δεδομένων. Γι' αυτό πετύχαμε τόσο γρήγορα να βγάλουμε εμβόλια. Και βεβαίως τώρα που φτάσαμε στο σημείο, ένα χρόνο σχεδόν μετά, να έχουμε κανονική αίτηση αδειοδότησης. Γιατί μπόρεσε να γίνει κανονική αίτηση αδειοδότησης? Διότι υπάρχουν όλα τα δεδομένα ασφαλείας που απαιτούνται για να δοθεί τέτοια έγκριση. Mm-hmm.